Στον έλεγχο των αποκεντρωμένων διοικήσεων σχεδιάζεται να επιστρέψει η διαχείριση του ΕΣΠΑ μέσω του Καλλικράτη 2, γεγονός που αφαιρεί ουσιαστικά από τις ερητές περιφέρειες ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 22 του νέου πολύ νομοσχεδίου, η διαχείριση του ΕΣΠΑ φαίνεται πως επιστρέφει στην κεντρική εξουσία. Θεωρώ ότι είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη αυτή που προωθείται μέσω του πολύ νομοσχεδίου για τη μεταφορά αρμοδιότητας του ΕΣΠΑ, επαναφορά μάλλον στην αποκεντρωμένη διοίκηση, διότι εδώ πραγματικά είχαμε επαφές με όλους τους Δήμους αλλά και με τους πολίτες για την πρόσκληση ενδιαφέροντος διάφορων έργων, αμεσότατη επαφή, συζήτηση, και μπορούσαμε πραγματικά να προγραμματίσουμε αυτόν τον δημοκρατικό προγραμματισμό που είναι απαραίτητος για να προωθηθούν τα έργα. Ελπίζω στο μήνα αυτό που έχουμε τη συνάντηση στην ΕΜΠΕ, στην Ένωση Περιφερειών στην Αθήνα, όπου θα είμαστε όλοι οι εκπρόσωποι των περιφερειών, να συζητηθεί και να περάσει η αλλαγή η οποία θα προταθεί από την αιρετή περιφέρεια προς την κεντρική διοίκηση για την παραμονή της διαχείρισης του ΕΣΠΑ στην αιρετή περιφέρεια και όχι η επαναφορά του στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Το νομοσχέδιο επιδιώκει την εφεδρεία του πλεονάζοντος προσωπικού δήμων και περιφερειών, την μείωση συμβασιούχων, την παραχώρηση μέρους των ανταποδοτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και την κατάργηση ή συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων. Μειώσεις προσωπικού όμως προβλέπεται και για τους αντιδημάρχους, αφού ο Δήμος Καβάλας είχε σήμερα 6 και γίνονται 4, ο Δήμος Παγκαίου είχε 6 και γίνονται 4, ο Δήμος Νέστος είχε 5 και γίνονται 3, ενώ ο Δήμος Θάσος που είχε 4 γίνονται 2. Οι μεταρρυθμίσεις είναι άτολμες και μάλιστα συνιστούν και ένα πισωγύρισμα. Ένα δίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, 3 τις παίρνουν. Ότι υπάρχει μια αδυσόπιτη μάχη ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η κεντρική αυτοδιοίκηση συνεχώς προσπαθεί να αφαιρέσει την ουσία από την τοπική αυτοδιοίκηση.